Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, εδώ παραμένουμε στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας και στην προπόνηση της ομώνυμης ομάδας. Λοιπόν, μαζί μας τώρα έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που τον γνωρίζω αρκετά χρόνια, τον προπονητή της Νέας Ιωνίας, τον Σάκη Σάσαλο. Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εύχομαι στο κανάλι ό,τι καλύτερο. Έχετε δημιουργήσει γενικά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο όλοι όσοι ασχολείστε με τα site και δίνετε ρεθίσματα και στους προπονητές και στους ποδοσφαιριστές και γενικότερα η προβολή πιστεύω ότι κάνει πάρα πολύ καλό και θα είναι σωστό έτσι σε τακτά χρονικά διαστήματα να συνεχίσετε την προσπάθεια. Ό,τι βλέπεις Σάκη, πηγαίνουμε σε όλες τις ομάδες και στη γάμα κατηγορία έχουμε πάει. Θέλουμε να προβάλλουμε όλες τις ομάδες, μήπως μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να βοηθήσουμε. Ακριβώς. Οι ομάδες που είναι και σε χαμηλότερες κατηγορίες και δεν έχουν και την προβολή που έχουν οι μεγαλύτερες, θέλουν ακόμα μεγαλύτερη στήριξη και πιστεύω, γι' αυτό είπα και πριν, ότι είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια αυτή που κάνετε. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια γι' αυτό. Ευχαριστώ Σάκη. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Νέα Ιωνία κληρώθηκε στον πιο δύσκολο όμιλο, Σάκη. Στον πρώτο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας όμιλος ο οποίος σίγουρα έχει κάποιες ομάδες πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ καλές, οι οποίες έχουν επενδύσει. Εγώ εξ αρχής είπα ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να κοιτάμε το σπίτι μας. Σίγουρα θα γίνουν παιχνίδια πάρα πολύ καλά, εύχομαι να γίνουν, γιατί και με αυτά που συμβαίνουν τώρα όσον αφορά τον κορονοϊό δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Και να τα ευχαριστηθεί ο κόσμος, εάν μπορεί να είναι στο γήπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, δουλεύοντας μέσα από την προπόνηση, είναι ότι θέλουμε να παίξουμε σωστό ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα να κερδίσουμε το σεβασμό των αντιπάλων μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνουμε ό,τι μας αναλογεί. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Αυτό που λέω στους ποδοσφαιριστές μου εγώ είναι ότι θα πηγαίνουμε κάθε Κυριακή βήμα-βήμα, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Σάκη, στον Όμιλο υπάρχουν ομάδες όπως ο Άταλος, το Ηράκλειο, η Διάνα, η πρώην ομάδα σου Ολυμπιακός Λιοσίων. Όλες οι ομάδες αυτές έχουν βλέψεις, όλες οι ομάδες αυτές θέλουν να κάνουν την υπέρβαση. Η υπέρβαση προσωπικά πιστεύω κρίνεται στη λεπτομέρεια και όποια ομάδα είναι πιο σοβαρή, πιο πειθαρχημένη και προσωπικά πιστεύω ο παράγοντας τύχη πάει με τους δυνατούς, θα κόψει πρώτη το νήμα. Έτσι. Το σίγουρο είναι ότι θα γίνουν πάρα πολύ καλά παιχνίδια από όλες τις ομάδες. Από όλες τις ομάδες, όχι μόνο από τις 4-5 οι οποίες ρίξανε κάποια λεφτά παραπάνω και επενδύσανε. Και από τις άλλες τις ομάδες νομίζω ότι το επίπεδο στην Α κατηγορία Αθήνας έχει ανέβει και θα γίνουν πολύ καλά παιχνίδια. Αυτό βλέπω, ότι έχει ανέβει το επίπεδο. Βλέπω και εσείς εδώ που παρακολουθήσαμε την προπόνηση σε επαγγελματικά πρότυπα. Κοιτάξτε να δείτε, όταν έχεις να κάνεις με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έχουν περάσει από επαγγελματικές κατηγορίες, οφείλεις και εσύ να είσαι και διαβασμένος, να είσαι και συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις και να υπάρχει στόχος όσον αφορά το κομμάτι της προπόνησης σε καθημερινή βάση. Έτσι. Νομίζω ότι μέχρι τώρα τελειώσαμε το κομμάτι της προετοιμασίας. Έχουμε πάει στη βδομάδα του πρωταθλήματος. Είμαστε καλά. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί. Αλλά όπως είπα και πάλι, αν δεν δουλέψεις μέσα στο γήπεδο και δεν είσαι σοβαρός, πειθαρχημένος και ταπεινός, δεν θα πάρεις αυτό που σου αναλογεί. Πρέπει όλα αυτά να τα παντρέψεις και να μπορέσεις να κερδίσεις το παιχνίδι, γιατί και οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις. Είσαι ο προπονητής που έχεις αναλάβει δύσκολες καταστάσεις σε όλη σου τη θητεία. Εντάξει, δύσκολες. Προσωπικά πιστεύω είναι τιμή για μένα όποια ομάδα σου κάνει πρόταση να πας και να δουλέψεις. Εξαρτάται τώρα τι εννοείται δύσκολες καταστάσεις. Εάν η ομάδα δεν ήταν καλά για 5 αγωνιστικές, έχει δυναμική, δηλαδή ο Ολυμπιακός Λιοσιών που ήμουν πέρυσι, έχει δυναμική να αναστρέψει το κλίμα ή το Περιστέρι. Η Νέα Ιωνία έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική, οι άνθρωποι του Συμβουλίου
κάνουν τα δύνατα δυνατά για να έχουμε όλες τις παροχές. Και το θέμα είναι να μην υπάρχω. Εγώ δεν έχω ανασφάλειες όσον αφορά τη δουλειά μου ή τους ποδοσφαιριστές μου. Απλά κοιτάμε να διορθώσουμε παιχνίδι με παιχνίδι τα κακώς κείμενα και μέσα από τα λάθη να μάθουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Πάντως για τα δεδομένα της Α κατηγορίας είναι πολύ δυνατές μεταγραφές αυτές που γίνανε. Οπωσδήποτε είναι δυνατές μεταγραφές. Τα παιδιά έχουν καταλάβει που έχουν έρθει. Και οι ίδιοι έχουν όρεξη, έχουν διάθεση, πάθος για δουλειά, βγάζουν ενέργεια και τους είδατε και στην προπόνηση. Και θεωρώ, εντάξει, να έχουν την υγεία τους, όχι μόνο στην ομάδα τη δικιά μου, σε όλες τις ομάδες, και να μπορέσουμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σαν θέαμα, αλλά και βαθμολογικά. Ωραία. Να μου αναφέρεις και τους συνεργάτες σου στο team. Ναι, έγινε μια... Αποχώρησε ο Τάκης ο... Αποχώρησε ο κ. Τριανταφύλου, που ήταν μια επιλογή δικιά μου. Καθαρά για λόγους προσωπικούς. Και χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, ήταν θέμα εργασιακό. Δεν μπορούσε να προλάβει με τη δουλειά του την προπόνηση και εξέφρασε μια επιθυμία το παιδί να φύγει. Προσπαθήσαμε να τον κρατήσουμε, να τον μεταπίσουμε. Δεν γινότανε γιατί άλλαξαν οι υπηρεσίες του και κάπου πήγαινε από τις 6 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ σέρι και δεν του έβγαινε. Κάναμε, πιστεύω, μια πολύ σωστή επιλογή. Στη θέση του κυρίου Τριανταφύλου ήρθε ο Γιάννης ο Μητρούσης. Ένα παιδί εξελίξιμο, είναι απόφυτος Τεμφά, τώρα κάνει διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο με ειδικότητα ποδόσφαιρο, με εμπειρία σε ομάδες όπως τα Σούρμενα, στο Φωστήρα Ηλιούπολη, στο Κηφισιά που είναι το... και στις μεικτές ομάδες. Ένας άνθρωπος που έχει όρεξη, έχει διάθεση και για μένα είναι σημαντικό τα νέα παιδιά να δίνουμε εμείς πιο παλί και χώρο και να μπορέσουν να εξελιχθούν και να ανέβουν μέσα από τις ομάδες. Προσωπικά τον Γιάννη τον πιστεύω πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα είναι ανερχόμενη δύναμη. Όχι μόνο να χαστώ αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά μπορεί να κάνει και καριέρα και επαγγελματική. Σάκη, ξεκάθαρο. Συγγνώμη, και έχω και τον κύριο Μπακή, τον Τάκη τον Μπακή, γυμναστή τερματοφυλάκων, από την αρχή της σεζόν. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τους τερματοφύλακες και έτσι πορευόμαστε. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή σου, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού? Όχι, όχι. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή μου. Δόξα τω Θεώ, μέχρι και τη σημερινή προπόνηση, όλα τα παιδιά είναι υγιείς και θα κοιτάξουμε να κατεβάσουμε στο παιχνίδι με την ελπίδα να γίνουν την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Η προετοιμασία οδεύει προς το τέλος της. Είσαι ευχαριστημένος από τη μέχρι στιγμή, από την προετοιμασία της ομάδας, από τους ποδοσφαιριστές σου, από τη διάθεση που έχουν δείξει μέχρι τώρα? Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά δηλαδή έχουν φτιάξει ένα αποδυτήριο που θα το ζήλευαν και επαγγελματικές ομάδες. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και τους είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι οι καλές ομάδες ξεκινάνε μέσα από το αποδυτήριο και η εικόνα που βγάζεις όλη την εβδομάδα στην προπόνηση θα είναι η εικόνα που θα βγάλεις και την Κυριακή. Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Έχουμε βελτιώσει κάποιες αδυναμίες μέσα από τα φιλικά παιχνίδια και σε γενικές γραμμές δεν έχω κανένα παράπονο από τους ποδοσφαιριστές μου. Ποδόσφαιρο είναι. Θεωρώ ότι είμαστε πανέτοιμοι από κάθε πλευρά και ψυχολογικά και αγωνιστικά για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο παιχνίδι της Κυριακής. Ξεκάθαρος στόχος της Νέας Ιωνίας φέτος είναι η άνοδος στη Γάμα Εθνική. Οι στόχοι καθορίζονται στο γήπεδο. Το να βάλεις ένα στόχο δεν είναι κακό. Εμείς αυτή τη στιγμή κοιτάμε να γίνουμε μια ομάδα αξιόπιστη, μια ομάδα ανταγωνιστική, μια ομάδα η οποία, σας είπα και πριν, θα κερδίζει το σεβασμό των αντιπάλων μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί, ναι, εγώ θα πω ναι, είναι ο πρωταθλητισμός. Δεν θέλουμε να κρυβόμαστε, έτσι. Αλλά πώς θα έρθει? Γιατί καμιά φορά μπορεί να κάνεις κάποιες νίκες και να κρύβουν άλλα προβλήματα από πίσω και να μην είναι έτσι. Όλα αυτά πρέπει να συντελέσουν για να μπορέσουμε πραγματικά να δείξουμε τις αρετές της ομάδος και το τι πραγματικά αξίζουμε. Και ό,τι μας αναλογεί να το πάρουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Δεν μπορείς από τώρα να πεις ότι ξέρεις κάτι, πήρα το πρωτάθλημα. Το αμείο θα γίνει το τέλος Μαΐου. Τέλος Μαΐου. Σάκη, σε τόσα χρόνια στα γήπεδα, θα ήθελα τη δική σου γνώμη για την διοργάνωση των πρωταθλημάτων. Ποια είναι η γνώμη σου, έχει ανέβει το επίπεδο της Α κατηγορίας? Είναι κάτι που σε ενοχλεί, κάτι που πρέπει να αλλάξει, να κάνει η διοίκηση της ΕΠΣΑ να το βελτιώσει? Ποια είναι η άποψή σου? Σίγουρα οι άνθρωποι της ΕΠΣΑ γνωρίζουν καλύτερα. Ο πρόεδρος είναι ένας ικανός άνθρωπος, πανέξυπνος, είναι κοντά στα σωματεία, έτσι. Φέτος είναι μια διαφορετικότητα όσον αφορά τους τρεις ομίλους. Σίγουρα όμως τα παιχνίδια θα είναι πιο ανταγωνιστικά. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο να είχαν γίνει δύο όμιλοι και να βγαίνανε απευθείας οι πρωταθλητές. Τώρα αυτό που με ενοχλεί είναι τώρα, ξέρετε κάτι, να κάνεις να δώσεις 26-28 παιχνίδια, να βγεις πρώτος και μετά να πας στον μπαράζ και από τις τρεις ομάδες να βγουν οι δύο. Επειδή έχω ζήσει τα μπαράζ και ήμουνα και από τους ατυχερούς, γιατί οι ομάδες μου ανέβηκαν. Είναι κάπως άδικο στις ομάδες που έχουν βγει πρωταθλήτριες να πάνε μέσω μπαράζ και να χάσουν μια ολόκληρη χρονιά, γιατί τα αεραστεχνικά σωματεία θα έχουν, εγώ θα κάνω μια ερώτηση, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και την επόμενη χρονιά την ίδια επένδυση? Αυτό είναι το πρόβλημα. Ίσως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, ας πούμε, να ανέβουν και οι τρεις ομάδες, οι τρεις πρωταθλητές από την Ένωση. Γιατί και η Αθήνα είναι μεγαλύτερη ένωση σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Σάκη, η πρεμιέρα πάντα κρύβει εκπλήξεις. Είστε έτοιμοι για την πρεμιέρα, για το παιχνίδι με την Ελπίδα Αγίων Αναρχείρων? Είπα και πριν, είμαστε πανέτοιμοι. Εγώ σέβομαι το φιλικό σωματείο της Ελπίδας Αγίων Αναρχείρων. Έχει παιδιά τα οποία έχουν και εμπειρία και τα έχει παντρέψει και με κράμα νέων. Σίγουρα είναι, επειδή γνωρίζω και ορισμένα παιδιά και έχω συνεργαστεί με ορισμένα παιδιά από εκεί, όπως ο Τάσος ο Γεωργακόπουλος, είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και είναι και ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Θα κάνουμε μια ανάλυση μέχρι την Παρασκευή στο κομμάτι αυτό της αντίπαλης ομάδος στα ποδητήρια με τους παίκτες μου. Θα εντοπίσουμε αδύνατα σημεία και θα προετοιμαστούμε και έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι από την πλευρά μας είμαστε πανέτοιμοι. Ωραία. Σάκη, κλείνοντας, τι υπόσχεται ο Σάκης Σάσαλος στους φιλάθλους, τι να περιμένουν από τη Νέα Ιωνία στο καινούριο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας? Εγώ αυτό που θέλω να υποσχεθώ είναι ότι από την πλευρά τη δική μου, των συνεργατών μου και των ποδοσφαιριστών, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να τους ευχαριστήσουμε και να τους φέρουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά μας. Προσωπικά θέλω να ζήσω στιγμές που ήμουνα και πάλι προπονητή στην ομάδα το 13-14 στη Γάμα Εθνική, με πάρα πολύ κόσμο στις εξέδρες, και να ξαναγιγαντώσει η συγκεκριμένη ομάδα, γιατί και δυναμική έχει και όλα τα εφόδια να ξεκολλήσει από τις χαμηλές κατηγορίες. Η Νέα Ιωνία πιστεύω έχει όλα τα φόντα να μεγαλουργήσει και μπορεί να σταθεί επάξια σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι άνθρωποι που ασχολούνται διοικητικά και οργανωτικά με την ομάδα έχουν και γνώση αλλά και εμπειρία για να μπορέσουν το καράβι να το πάνε στο λιμάνι. Έτσι. Αυτό είναι από την πλευρά μου και τους θέλουμε, τον κόσμο τον θέλουμε δίπλα, και θεωρώ ότι με αυτό που θα δούνε θα τους δικαιώσουμε. Καλή σεζόν, με υγεία. Μακάρι να μην έχουμε διακοπή στο καινούριο πρωτάθλημα. Κύριε, υγεία σε όλο τον κόσμο. Θέλει προσοχή. Θέλει, και προσωπικά πιστεύω, να τελειώσει ομαλά το πρωτάθλημα, να μην έχουμε διακοπές. Γιατί κακά τα ψέματα, ήδη οι ποδοσφαιριστές είχαν μείνει 6 μήνες εκτός προπονήσεων.
Προσπαθήσαμε στο μέτρο του δυνατού να τους επαναφέρουμε. Τώρα, αν γίνει μια νέα διακοπή, τα προβλήματα θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.